Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαρνιάς και μαζί, μέσα από το samostimes.gr, θα παρακολουθούμε την επικαιρότητα των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου του 2023. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τι σημαίνει αυτό? Σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, για να αποκτήσει ένα κόμμα έδρα στη Βουλή, θα πρέπει καταρχήν να έχει συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον του 3% στο σύνολο της επικράτειας. Αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές, αυτές θα γίνουν με το εκλογικό σύστημα που προβλέφθηκε στο νόμο του 2020 και συνιστά ένα είδος ενισχυμένης αναλογικής με πρόβλεψη μπόνους έως 50 έδρες υπέρ του πρώτου κόμματος. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Επιστρέφω όμως τώρα στο εκλογικό σύστημα. Εκλογικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων με βάση τους οποίους γίνεται η εκλογική διαδικασία και αναδεικνύονται οι βουλευτές. Το εκλογικό σύστημα είναι ο μαθηματικός τρόπος με βάση τον οποίο οι βουλευτικές έδρες θα καταδημηθούν στα κόμματα σε συνάρτηση πάντα με τον αριθμό των ψήφων που έχουν συγκεντρώσει. Η απλή αναλογική τώρα είναι το εκλογικό σύστημα στο οποίο οι διαθέσιμες έδρες κατανέμονται στους συνδυασμούς των κομμάτων με αποκλειστικό κριτήριο τους πόσους ψήφους συγκέντρωσε ο κάθε ένας από αυτούς. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο του 2016, ο οποίος ισχύει στις εκλογές 21ης Μαΐου, για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικό σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300. Για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή με απλή αναλογική, χρειάζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 3% στο σύνολο της επικράτειας. Εφόσον κανένα κόμμα δεν διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, δεν έχει φτάσει δηλαδή τις 151 έδρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει στον αρχηγό του κόμματος που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να δει αν υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν δεν διαπιστωθεί αυτή η δυνατότητα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει τη διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου κόμματος. Και αν δεν τελεσφορήσει και αυτή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρόεδρος στη συγκεκριμένη περίπτωση, δίνει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του τρίτου σε κοινωνική δύναμη κόμματος. Κάθε διερευνητική εντολή ισχύει για 3 ημέρες. Με το εκλογικό σύστημα που θα διεξαχθούν οι εκλογές της 21ης Μαΐου, αυτοδυναμία μπορεί να κατακτηθεί με ποσοστό πάνω από 46%, ανάλογα και με τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα τα οποία δεν θα εκλέξουν βουλευτές. Τώρα, τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές με απλή αναλογική? Αν οι διερευνητικές εντολές δεν τελεσφορήσουν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί πάλι τους αρχηγούς των κομμάτων και αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης, που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνησης από όλα τα κόμματα της Βουλής, προκειμένου να έχουμε την διεξαγωγή εκλογών. Σε περίπτωση αποτυχίας, αναθέτει στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου ή του Ελεκτικού Συνεδρίου το σχηματισμό μιας κυβέρνησης, όσο το δυνατόν γίνεται ευρύτερης αποδοχής, προκειμένου να κάνει τις εκλογές και διαλύει εκ νέου τη Βουλή. Αν χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές, το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα γίνουν προβλέπεται στο νόμο 4654 του 2020 και συνιστά ένα είδος ενισχυμένης αναλογικής με πρόβλεψη μπόνους έως 50 έδρες υπέρ του πρώτου κόμματος. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου θα διεξαχθούν με σταυρό κανονικά, ενώ αν έχουμε επαναληπτική εκλογή, αυτή θα γίνει με λίστα. Είναι όμως κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εν καιρό. Αύριο θα δούμε μαζί ποιοι είναι οι υποψήφοι των κομμάτων στο νομό Σάμου για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023. Μέχρι τότε, για οτιδήποτε αφορούν στις εκλογές και όχι μόνο, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσα από το samostimes.gr αλλά και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Είμαι ο Μιχάλης Βαρνιάς και με την επόμενη φορά θα περνάτε καλά.